Για μας, όπως και για τους Έλληνες της κλασικής εποχής, η ελληνική ποίηση αρχίζει με δύο μνημειώδη έπη, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, που δεν τα ξεπέρασε σε λαμπρότητα κανένα από τα ποιητικά δημιουργήματα που ακολούθησαν. Τα ομηρικά έπη όμως δεν είναι μόνο η αρχή, αλλά το αποκορύφωμα μιας μακράς προφορικής ποιητικής παράδοσης που για αιώνες εξελισσόταν στα χέρια εμπνευσμένων ραψοδών, ώσπου τον 8ο αιώνα πήραν η Ιλιάδα και η Οδύσσεια την τελική τους μνημειώδη μορφή. Σήμερα βέβαια προσεγγίζουμε την αρχαία ελληνική ποίηση ως αρχαία ελληνικά που τα μαθαίναμε στο σχολείο και τα βαριόμαστε. Από καλές μεταφράσεις όμως μπορεί να λειτουργήσει ως ζώσα ποίηση λειτουργική και ευχάριστη στο σημερινό αναγνώστη. Γινώντας τότε ο πολυμήχανος του μίλησε ο Οδυσσέας, Αλκίνορε, βασιλιά Περίλαβρε, μες στο λαό σου ο πρώτος, αλήθεια είναι όμορφο να κάθεσαι να ακούς τον τραγουδιάρι και να είναι σαν αυτόν που ακούγεται καθώς Θεού η φωνή του. Άλλη αγάλια εγώ τρανότερη δεν ξέρω, μόνο να έχει ο κόσμος όλος σε ξεφάντα στη στροφή και οι καλεσμένοι στο αρχονταρίκι να φουγκράζονται το θείο των τραγουδιάρι, γραμμή καθούμε. Και δίπλα τους γεμάτα τραπέζια, ψωμί και κρέατα, και ανασέρνοντας κρασί από το κρατήρι, να τρέχει και έδεσαι στις κούπες τους γερνάει να πίνει. Αυτή η χαρά λογιάζω αισθάνθηκε η πιο τρανή του ανθρώπου. Μανά η καρδιά σου που λαπτάρισε τα πάθη μου να μάθει, τα θλιβερά, για να φουντώσουν ακόμα πιο ύστερα πνίμου. Σημαντική θέση στην ελληνική λογοτεχνία κατέχει η δημοτική ποίηση, που εκφράζει με θαυμάσιο τρόπο τα συναισθήματα του λαού και δίνει τέλεια εικόνα της εξέλιξης της γλώσσας. Τα περισσότερα δημοτικά τραγούδια παρουσιάζουν μοναδική λεπτότητα στην έκφραση, ρωμαλαία ποιητική διάθεση, αφάνταστο πλούτο εικόνων και μεγάλο συναισθηματικό θησαυρό. Συμφωνείτε με αυτό? Απολύτως συμβαίνει αυτό. Τα δημοτικά ποίηματα δεν γράφτηκαν από έναν δημιουργό, γράφτηκαν από πολλούς σε βάθος χρόνου, κάποιος πρόσθετε κάτι, κάποιος αφαιρούσε κάτι. Έχουμε πολλές διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου δημοτικού τραγουδιού, με αποτέλεσμα το ποιητικό δημιούργημα που έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας να είναι απαλλαγμένο από περιττά στοιχεία. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν μ' αγαπάς κι εγώ
Στη Δυτική Βραδιά ακούσαμε τον λόγο των ιδίων των ποιητών και μάλιστα εκπλαγήκαμε από την ιδιαίτερη χρειά της φωνής τους και από τον τρόπο που απαγγέλουν τα ποίηματά τους. Έχετε δίκιο. Μας εκπλήσει και μας ξαφνιάζει πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουν οι ποιητές τα ίδια τους τα έργα. Είναι μαγευτικό να το ακούς, προκαλεί μεγάλη εντύπωση και τις περισσότερες φορές μία ανάγνωση από τους ίδιους τους ποιητές ισοδυναμεί με μια πολύ καλή ερμηνεία και ανάλυση των ποιημάτων. Μπορούμε να ακούσουμε την απόδοση ενός ποιήματός του από τον ίδιο τον Μπαλαμά, που μας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, δεδομένου ότι δεν είναι και πολύ γνωστό ότι σώζονται ποίηματα τα οποία απαγγέλει ο ίδιος ο Παλαμάς δικά του. Ο Κωστής Παλαμάς θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές με σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής ποίησης. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της λογοτεχνικής γενιάς του 1880, πρωτοπόρος της αποκαλούμενης νέας αθηναϊκής σχολής. Ήταν υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας αρκετές φορές από το 1926 ως το 1940. Για νεότικα, δημιουργιώτικα, πολιτικά, μακρόχειρα τραγούδια, ανατολικά, γυπηταρά, όχι ψυχή μου σάρνα τα μαζίτα, με συνδέει από τη μουσική και πάλι με τα δικά τα αυτά. Για νιώτικα, σμυρνιώτικα, πολιτικά, μακρόσυρτα, τραγουδιακά. Ακούσαμε στο βίντεο ότι ο Παλαμάς ήταν υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ. Αληθεύει αυτό? Δεν ήταν μόνο ο Σεφέρης και ο Ελίτης? Ο Κωστής Παλαμάς ήταν υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας αρκετές φορές από το 1926 έως το 1940 και αυτό προκύπτει και από την επίσημη ιστοσελίδα των Νόμπελ, το nobelprize.org. Και μάλιστα δεν ήταν ο μόνος. Και άλλοι Έλληνες ποιητές έχουν προταθεί και από Σουηδούς και από Έλληνες και από άλλες εθνικότητες έχουν προταθεί για το Νόμπελ Λογοτεχνίας, για παράδειγμα ο Σικελιανός. Ο Άγγελος Σικελιανός ήταν ένας από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έναν έντονο λυρισμό και έναν ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Η μεταπολεμική σκοταδιστική μνησίκα και εξουσία δεν του συγχώρεσε την αντιστασιακή του δράση. Γι' αυτό σαμποτάρισε τρεις φορές την υποψηφιότητά του για τον Νόμπελ, ενώ υπήρχαν πολλοί Σουηδοί λογοτέχνες που τον υποστήριζαν. «Ξέρετε, συμβαίνει κάτι πρωτοφανές», είπε ένας από αυτούς στη γυναίκα του. «Η αντίδραση για την απονομή του Νόμπελ στο Σικελιανό έρχεται από την Ελλάδα. Με την πολύ χαρακτηριστική του φωνή μας διαβάζει το Χριστό Λιόμενο». Κι έπειτα είναι και σιωπή, κανείς δεν είχε τι να πει. Μ' ακούνταν σιγανές λαγές, σαν να τυχίζαν φωλιές μέσα από το δάση. Ο Μιχαήλ του είχε καρδιά, σαν τα λιοντάρια ή τα παιδιά. Κι όλο τον χρόνο, σε κάποια λόγια δωρερά, πίστη χαρίζει και φτερά. Και το μισό του δίνει χρόνο. Κι όσο πόταγαν πολλοί, σε ποιόν, κάναν απάντηση χρυφή στο δωροφόρο.